κόσμος βλέπει ένα παίκτη να βάζει 30 και να προσπαθεί. Ναι. Αλλά αυτή είναι η μία ανάγνωση του, ναι, του προβλήματος. Όσον αφορά το Μπέικον, ποιανό επιλογή είναι. Ναι. Προφανώς και ότι οποιαδήποτε επιλογή είναι υπομίζεται ως ευθύνη και ως συγχαρητήρια άμα βγει ο Αργύρης Πεδουλάκης. Ναι. Εκείνο το ίδιο βράδυ μπήκαν σε ένα τραπέζι αυτό που πες και εσύ και συζήτησαν ότι με τη λογική που πάμε, ναι, δεν πρόκειται να οδηγηθούμε πουθενά. Πρέπει να βάλουμε νερό στο κρασί μας, λίγο πολύ. Έβαλα νερό στο κρασί τους ίδιο τους. Ναι. Θα πάρουμε ένα παίκτη που θα είναι διαφορετικός από αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, ναι, για να λειτουργήσει καλύτερη ομάδα. Κακά τα ψέματα, ο Μπέικον κράτησε το Ράντονι στον Παναθηναϊκό 2 μήνες. Γιατί του έφερε, ναι, άλλαξε το κλίμα στο, ναι, στην ατμόσφαιρα. Του έφερε 4 ερηνίκες γιατί έβαζε τις 25ρες. Ναι, ναι. Έχει χάσει και μάτσα τον Μπέικον. Αυτό δεν έχει να λέει. Ο απόλυτος παίκτης γίνεται αυτό. Μα ο παίκτης θα πάρει την μπάλα, θα ορίσει και τη. Προφανώς και είναι αφελές να λέμε ότι ο Παναθηναϊκός έχασε 25 πόντους στον Ολυμπιακό γιατί ο Μπέικον έπαιρνε την μπάλα και σούταρε μόνος του. Όχι. Δεν έχει να λέει. Θα είμαστε και ανακόλουθοι. Ο Παναθηναϊκός μπήκε στο γήπεδο πνευματικά. Όχι κακός, τελειωμένος. Δηλαδή στην πρώτη δυσκολία, στο πρώτο πρόβλημα που του βάζει ο Ολυμπιακός, καταραίει. Ναι. Δεν έχει απάντηση σε τίποτα. Δεν έχει απάντηση τακτική, δεν έχει απάντηση ψυχολογική, δεν έχει απάντηση αντίδρασης απέναντι στον κόσμο. Δηλαδή αυτό που είπες και εσύ, η τεχνική ποινή. Η τεχνική ποινή είναι και για να δείξει στους παίκτες ότι είμαι εγώ εδώ, ξυπνήστε, αλλά και να δείξει στον κόσμο ότι η ομάδα αντιδράει κάπως. Mm. Έστω και ένας μπήκε μπροστά και αντέδρασε. Δεν έγινε τίποτα. Ο Παναθηναϊκός παραδόθηκε άνεφορον σε βαθμό κακουργήματο, να το πούμε. Ναι, 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 ναι. Δηλαδή δεν ήταν. Ναι. Και από τη στιγμή λοιπόν που. Ωραία, εσένα, η άποψή σου. Πριν προχωρήσουμε στο από τη στιγμή. Η άποψή σου είναι. Ποια είναι, γιατί το κάνανε αυτό, γιατί ήταν απροετοίμαστος, γιατί περιμέναν αυτό το παιχνίδι. Ισχύει αυτό που είπε ο Μπαρτζόκας, πιστεύεις? Εγώ το δέχομαι και δεν το δέχομαι. Είμαστε το 2023 πλέον. Ναι, ναι. Δεν δέχομαι ότι μια ομάδα μαθαίνει ότι ο Βεζένκοφ δεν παίζει και παθαίνει, ξέρεις, μπλοκάρει. Ταράζεται. Αυτό είναι σαν, σαν αυτό που είχε πει παλιά ο Δανίλη, είχε πει. Έμειναν με 10 παίκτες και δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή, αυτό υπάρχει μόνο αν ο Παναθηναϊκός κουβαλάει 4-5 ερηνίκες απέναντι στον Ολυμπιακό. Ναι. Εύκολες, δύσκολες, δεν ξέρω εγώ τι. Δεν παίζει ο Βεζένκοφ και λένε. Και ακόμα, ναι. Τώρα θα τους αποτελειώσω τώρα, και θα μπράβο. Μπράβο. Αυτό υπάρχει, ναι, εκεί. Ναι. Όταν κουβαλάς 2 ήττες και πάντα μιλάω για τη φετινή σεζόν, αυτοί που είναι τώρα στο ΆΚΑ δεν ασχολούνται καθόλου με το τι γινόταν πέρσι. Ναι. Ο Λί, ο Μπέικον, ο Γκριγκόνης, δεν τους ενδιαφέρει αν πέρσι Μανέκος έχασε μία φορά ή 7 σειρά τον Ολυμπιακό. Ναι, αλλά πρόσεξε. Δεν τους περνάει και μέσα τους. Σωστό, αλλά περνάει στον οργανισμό. Και ο οργανισμός, όπως λέω, οι οργανισμοί όλοι είναι πολύ πιο δυνατό από τα άτομα. Αυτό πιο πολύ περνάει στους Έλληνες. Ο ξένος δεν διαβάζει, ναι, για να καταλαβαίνει τι γίνεται. Ναι. Δηλαδή, στα συνθήματα που ακούγονταν προχθές στο ΆΚΑ, ο ξένος δεν ξέρει τι ακούγεται. Ούτε, ναι, πιθανότατα καν θα ρωτήσει, ναι, τι έλεγε ο κόσμος, τι, ναι, φωνάζει, γιατί δεν θα ασχοληθεί. Ναι. Πάντως, ο Παναθηναϊκός μπήκε, ξεκινάει καλά. Βέβαια, το παιχνίδι έχει υψηλό τέμπο που δεδομένα δεν βοηθάει τον Παναθηναϊκό. Το βάλε μου για να σου βάλω. Και το ότι ο Παναθηναϊκός είναι πνευματικά κατεστραμμένος, ναι, φαίνεται σε 2 διαδοχικές φάσεις. Την τελευταία φάση της πρώτης περίοδου και στην πρώτη της δεύτερης. Ναι. Πάει ο Σλούκας από τα αριστερά 2 σερί φορές, χωρίς να υπάρχει βοήθεια, χωρίς να υπάρχει προσωπική άμυνα. Βάζει lay-up, βάζει goal foul και μετά τελειώνει εκεί. Δηλαδή οι 2 φάσεις σου δείχνουν αν μια ομάδα είναι έτοιμη να παίξει ένα παιχνίδι. Ναι. Η δική σου η αίσθηση ποια είναι? Για το τι έγινε ή για το τι θα γίνει? Και για τα δύο. Γιατί έγινε, έδειξε ο Παναθηναϊκός μια ομάδα που δεν ήταν ομάδα. Δηλαδή αυτό ξεκινά πάντα από τον προπονητή. Όπως ο προπονητής προετοιμάζει ψυχολογικά μια ομάδα που λέμε μπαίνουν και δαγκώνουν και... Κάτσε, στο ΣΕΦ ποιος την πήγε αυτήν την ομάδα? Όχι, εντάξει, ο Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ δεν ήταν τόσο καλός. Εντάξει, είχε Ολυμπιακός τα θέματα του, ναι, σωστά. Δηλαδή, δεν έπαιξε και ο Παναθηναϊκός μπασκετάρα στο ΣΕΦ και τον πήγε τον Ολυμπιακό να έχει στα σκηνιά. Όχι, αλλά έπαιξε καλύτερα από όλες τις άλλες. Στην άμυνα. Ναι. Στην επίθεση έβαλε 68 ασθημένοντας. Εντάξει, ο ΣΕΦ έπαιζε. Τι έκανε και ο Ολυμπιακός? Όχι, με αυτό σου λέω ότι δεν είναι να πεις ναι, ότι έδωσε τόσο. Ότι πήρε ψυχολογική όθηση σε έναν βαθμό από το γεγονός ότι έδειξε ότι είναι πιο κοντά στον Ολυμπιακό.
Αλλά δεν ξέρω αν είναι, αν είναι πυροτέχνημα. Okay. Δεν βγάζω εντελώς από τη συζήτηση στο παιχνίδι του Super Cup. Άλλη ομάδα, άλλη κατάσταση, δεν έχει να λύει.